έχουμε χάσει ένα μερίδιο αξιοπιστίας, λοιπόν, έχουμε κερδίσει σε άλλους τομείς. Γιατί το θέμα κατά μένα είναι σοβαρό και είναι και εθνικό. Ας αναζητήσουμε με ποιο τρόπο θα υπάρξει συνεννόηση. Διότι ο ένας είναι στην Ανατολή και ο άλλος είναι στη Δύση. Όλγα, για να είμαστε πάντως δίκαιοι, και είναι κάτι το οποίο είχε αποκαλύψει και η εφημερίδα μου, Φιλελεύθερος, το σχέδιο και οι αναφορές της σε ό,τι αφορά τα κλειστά κέντρα στα νησιά, με συγκεκριμένες, στα πέντε συγκεκριμένα κλειστά κέντρα και με οψιόν να υπάρξουν και στην ηπειρωτική χώρα, έχει μπει στο τραπέζι ήδη από τον Νοέμβριο. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν υπήρξε καθυστέρηση έτσι από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβριο. Απλώς λέω ότι τον Νοέμβριο έγινε πρώτη αναφορά και με συγκεκριμένο σχέδιο στα κλειστά κέντρα. Εγώ θέλω να φτάσουμε λίγο τώρα στο σήμερα. Οι καθυστερήσεις και οι ευθύνες ενδεχομένως, όλα αυτά είναι δεδομένα. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Λοβέρδο. Τις τελευταίες μέρες το Κινάλ ανεβάζει τους τόνους της κριτικής του ό,τι αφορά τη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού από την παρούσα κυβέρνηση. Μιλάει για αποθήκες ψυχών κτλ. Ποια θεωρείτε ότι είναι ενδεδειγμένη λύση αυτή τη στιγμή? Το Κινάλ τι θεωρεί, ότι πρέπει να μετακινηθούν οι άνθρωποι στην ενδοχώρα, ότι πρέπει να παραμείνουν και να είναι αξιοπρεπείς οι συνθήκες, πρέπει να υποστηριχτούν οι ενστάσεις της τοπικής κοινωνίας, πρέπει να εξηγηθούν, πώς πρέπει να κινηθούμε? Κοιτάξτε, θέση αρχής σε ό,τι αφορά αυτά που θα σας πω είναι ότι στο δικό μας οπτικό πεδίο είναι ο ελληνικός λαός πρωτευόντος. Όλα τα υπόλοιπα περί δικαιωμάτων του Α, του Β, του Γ είναι πολύ σοβαρά θέματα, αλλά δεν είναι τα πρωτεύοντα. Τώρα όλοι τον ελληνικό λαό έχουμε. Κάτσε, Αντώνη. Άφησε είναι... το τώρα. Μια λέξη είπα και αμέσως παρενέβη. Ναι. Καμία πρόταση πιο. Ναι, θα τις δούμε τις προτάσεις μία προς μία όση ώρα θέλεις. Αλλά όποιος έχει στο μυαλό του, όπως εσύ, πρώτα απ' όλα τι γίνεται με τον τάδε, το Χ, το Ψ, που ήρθε παρανόμως στη χώρα και η χώρα πώς του φέρεται κτλ., θα είναι κάθε μέρα στην κριτική των διεθνών οργανισμών που θα λένε ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα εξωτερικής πολιτικής. Γιατί είναι πρόβλημα με την Τουρκία αυτό. Δεν είναι ένα απλό πρόβλημα που έχει Ελλάδα ως πύλη εισόδου. Έχουμε ροές αυξομειωνόμενες κατά τη βούληση του από εκεί πλευράς. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Και είναι ένα θέμα που δεν σηκώνει και πονηρή αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη τη δική μου. Mm-hmm. Όποιος πάει να παίξει εδώ πονηρά. Και σήμερα στη Βουλή υπήρχε μια τέτοια προσπάθεια απέναντι σε μια κυβέρνηση που είναι ανιχνευτική ακόμα. Είναι καταφανές ότι δεν είχε υπόψη της τι θα αντιμετωπίσει, mm-hmm. δεν είχε προβλέψει την αύξηση των ροών. Και σύν της άλλης, τώρα που, εκεί που κάνει και ορισμένα καλά πράγματα, εγώ επειδή πηγαίνω και τα καλά, βλέπω, δεν τα λέει. Ο κ. Λιβανός απαντάει το ένα απέναντι πίσω από το άλλο που θα την αποκρούσει. Δεν βγαίνει να πει τι είναι αυτό που έχει κάνει και πήγε σε σωστή βάση. Η συνεργασία στρατού και αστυνομίας. Mm-hmm. Που την υποστήριξα στη Βουλή και άκουγα τα διάφορα που πάει μια χαρά. Εντάξει, mm-hmm. επειδή με ρωτάτε. Τώρα, τι αυτό είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Αυτό που φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Αυτό το χάσμα που είναι, κύριε Δελατώνη. Πώς περνάνε, Αντρέα μου. Δεν υπάρχει λύση. Αν περνάνε, αν έχουν προβλήματα αυτοί που έρχονται κλπ. Εγώ θυμάμαι ως Υπουργός Υγείας. Προσπαθούσα να δείξω. Άκουσε, Αντώνη. Προσπαθούσα να δείξω τι προβλήματα υπάρχουν από την υπερπληθώρα των ροών εκείνη την εποχή στα θέματα υγείας και απαντούσαν οι διεθνείς οργανισμοί ότι δεν τους προστατεύεται αυτούς που μπαίνουν μέσα διότι ναι. Ο συνωστισμός του Α, το Β. Επειδή θέσατε το ένα παρατηρητήριο θέμα της συμπεριφοράς με κριτήριο τα δικαιώματα είναι νούμερο ένα θέμα για κάποιους άλλους που είναι κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Εμείς όμως είμαστε εδώ. Θέτε θέμα εθνικά σας. Το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να καταλάβουμε και οι τρεις που είμαστε εδώ. Κυρία Τρέμι, μια λέξη και τέλειωσα. Αυτό είναι το θέμα που τέλειωσα. Όποιος δεν καταλαβαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο λαθρέμπορο ψυχών. Σωστό. Σε αυτόν ο οποίος πληρώνει τα λεφτουδάκια του. Γιατί δεν έρχονται αυτοί που δεν έχουν φράγκο. Έρχονται αυτοί που δίνουν Κωνσταντινούπολη εύρος κάνει 2.000. Μάλιστα. Όταν καταλάβουν ότι από την Ελλάδα δεν θα μπεις, τότε η πελατεία μειώνεται και οι ροές μειώνονται ανεξαρτήτως τι κάνει ο Ερντογάν. Αυτή τη στιγμή αυτή είναι όμως η έχουμε, δική μου προσέγγιση. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε. Άρα κάθε μέτρο αποτροπής λέω ναι. Ακούστε, αυτή τη στιγμή όμως έχουμε μερικές δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και αν θέλετε απαντάτε σε αυτό και θα δώσουμε το λόγο και στον κύριο Κοντονή. Και το ερώτημα το δικό μου, η απορία η δική μου είναι πώς θα υπάρξει σύγκληση, γιατί χωρίς τις τοπικές κοινωνίες λύση δεν μπορεί να δοθεί. Σωστό. Ανάμεσα στην άποψη της κυβέρνησης που παρουσιάζει ένα σχέδιο καλό, μέτριο, αυτό είναι δικό σας θέμα να το αξιολογήσετε,
και τις τοπικές κοινωνίες οι οποίες είναι στην άλλη άκρη και λένε δεν θέλουμε τίποτα, δεν θέλουμε διάλογο, δεν θέλουμε συνεργασία. Εγώ, κυρία Τρέμη, το καταλαβαίνω. Συγγνώμη, κύριε Κοντονή, ένα λεπτάκι. Εγώ το καταλαβαίνω τους κατοίκους καταρχάς και εγώ είμαι μαζί τους. Δεύτερο, εσείς λέτε τι θα κάνουμε αυτούς που έχουμε, οι ροές. Εγώ λέω ότι πρέπει να σταματήσουμε τις ροές. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Κάνοντας ό,τι μπορούμε περισσότερο και χωρίς να κοροϊδεύουμε ένας τον άλλον. Ακούστε. Το τρίτο. Και να σταματήσουμε τις ροές, έχουμε, επαναλαμβάνω, μερικές δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, δεκάδες χιλιάδες ψυχές εδώ, ναι, στην Ελλάδα. Το θέμα που θέσατε, οι τρόποι με τους οποίους αυτοί οι άνθρωποι βιούν σε καθημερινή βάση και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, είναι ένα άλλο θέμα που θα το συζητήσουμε χωριστά στη συνέχεια της εκπομπής. Αλλά αυτούς που έχουμε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν δεν διαβουλευτεί η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενδεχομένως στον βαθμό που θέλουν να συμβάλλουν στις τοπικές κοινωνίες, πώς θα τους αντιμετωπίσουμε? Εμείς, καταρχάς, ως πολιτικός οργανισμός, με την ομιλία της κυρίας Γεννηματά και την ερώτησή της στον Πρωθυπουργό πριν από δύο μήνες, είχε φανεί τι ακριβώς πολιτική ακολουθούμε. Εμείς δεν θέλουμε να κερδοσκοπήσουμε με βάση αυτό το θέμα. Το βρίσκουν όλοι μπροστά τους. Πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Γιατί κουνάτε το κεφάλι? Για αυτούς που έχουν έρθει. Κυρία Τρέμη, να μην κουνάμε το κεφάλι μετά από όσα έχουμε ακούσει ο ΣΥΡΙΖΑ από όταν ήταν στην κυβέρνηση. Δεν αναφέρθηκα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν το λέω. Δεν έκανα την παραμικρή αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ. Που άνοιξε τις πόρτες, κύριε Κοντονή. Εσείς βγάλατε το χωνί και είπατε ελάτε. Ανδρέα, δεν ήθελα να ασχοληθώ. Δεν ήθελα να ασχοληθώ με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ μιλάω για το πρόβλημα. Δεν μιλάω για τα κόμματα. Πάμε να δούμε. Για να κλείσω. Για να κλείσω αυτό που με ρωτήσατε. Ένα μέτρο που το πήρανε με μεγάλη καθυστέρηση, δηλαδή τα κλειστά κέντρα, αν θα αποδώσει, δεν θα το πούν τα κόμματα. Θα το πει η πρακτική. Αν αυτό θα οδηγήσει σε διακοπή των ροών και σε δυνατότητα με την γρήγορη εξέταση του ασύλου να έχουμε μια εκτόνωση του προβλήματος. Και τελευταίο, αν θα αποδώσουν οι πολιτικές μας στην Ευρώπη. Κύριε Κοντονή, που μέχρι στιγμής είναι σε εξέλιξη, αλλά δεν είναι πραγματοποιημένες. Όχι, θα σας το ζητήσω ως χάρη. Θα μου επιτρέψετε, επειδή τώρα προσπαθούμε εδώ και πολλή ώρα και τελικά βρήκαμε τον κύριο Μουτζούρη. Θα μου επιτρέψετε να συνδεθούμε μαζί του και μετά να σχολιάσετε συνολικά? Είναι λίγο άδικο, βέβαια. Είναι λίγο άδικο. Έχουμε deal όμως? Να σας πω, μου δώσετε διπλάσιο χρόνο για να σχολιάσω τον τελευταίο στο τέλος. Εντάξει, λοιπόν, πάμε στον κύριο Μουτζούρη. Καλησπέρα σας, κύριε Μουτζούρη.